Γεια σου, Big Brother. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, ξεκινώντας με μια συγγνώμη. Θα αποχωρήσω από το σπίτι. Δεν λέω ότι θέλω να αποχωρήσω. Θα αποχωρήσω τώρα από το σπίτι. Μόλις κλείσω τη βαλίτσα μου, σας φιλώ και φεύγω. Πάω σπίτι μου. Πολύ ωραίο το σπίτι σου, ωραία φιλοξενία σου, αλλά κάτι δεν μου κάθεται καλά και δεν μπορώ. Γιώτα, είσαι μόνο λίγες ώρες στο σπίτι μου. Τι είναι αυτό ακριβώς που σε κάνει να θέλεις να φύγεις τόσο νωρίς? Οκ, από την... Τέλος πάντων, είμαι άνθρωπος που όταν νιώθω μια ενέργεια η οποία δεν μου κάνει, δεν τις κάνω ούτε κι εγώ. Δεν νιώθω καλά εδώ μέσα, δεν νιώθω ιδιαίτερα καλά με τα περισσότερα άτομα, χωρίς να μου έχουν κάνει κάτι. Μια χαρά είναι όλα τα παιδιά. Απλά εμένα δεν μου κάνουν, μάλλον εγώ δεν είμαι καλά. Δεν ξέρω πώς να το θέσω. Το ρίχνω πάνω μου, δεν φταίει κανείς. Εγώ φταίω. Αυτό. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι είναι αυτό που σε ενοχλεί στους συγκατοίκους σου? Ναι, είναι αυτό το ότι είναι ακριβώς το στυλ ανθρώπου που ξαναλέω μια χαρά είναι οι άνθρωποι. Εγώ δεν μπορώ, δεν αντέχω ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε πάρα πολύ, οι οποίοι μιλάνε τσιριχτά, οι οποίοι είναι ψώνια εντός εισαγωγικών. Θα μου πεις και εσύ ρε κούκλα στην τηλεόραση ήρθες, είσαι και εσύ ψώνιο. Δεν μπορώ να βρίσκομαι στον ότι να συνυπάρχω με ανθρώπους που είναι μια χαρά. Δεν θέλω να κακοχαρακτηρίσω κανέναν. Αυτό. Πιστεύεις ότι πρέπει να δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία και στον εαυτό σου και στους συγκατοίκους σου? Ναι, πήγα να κοιμηθώ. Αυτή ήταν η δεύτερη ευκαιρία. Αλλιώς θα είμαι από τους ανθρώπους που δεν πάω να κοιμηθώ. Είμαι από τους ανθρώπους που κάθομαι, διασκεδάζω, κάνω ράνο. Δεν μου βγαίνει το έργο. Δυστυχώς, λυπάμαι. Δεν μου βγαίνει, ειλικρινά δεν θα μου αλλάξει γνώμη. Θέλω να πάω στο σπίτι μου, στους γάτες μου, στη μάνα μου, στον πατέρα μου. Αυτό. Και στην αδερφή μου. Δεν θέλω να φύγεις, μωρέ. Κάτσε, μωρέ. Σκέψου στο σπίτι. Κοίτα, και εγώ θα ήθελα να ήταν αλλιώς και να μην έβγα. Θα ήθελα να σου πω κάτι, εντάξει. Όποιο δεν κουστάει, τον ψηφίζει. Κι εγώ. Δεν με νοιάζει για να με ψηφίσει. Δεν μπορώ να κάτσω στο σπίτι. Κι εγώ είναι τώρα άτομα που έχω ξεκαθαρίσει κοντά. Είναι άτομα και τα. Όχι, δεν τα κουστάρω. Θα έρθω στο καφενείο σου να πιω μια ρακή. Ο Νίκος Μάρσης που είναι και αυτός λίγο έτσι παλού, σε άλλο κόσμο, αλλά.